Καθημερινοί έλεγχοι διενεργούνται στην αγορά για τα κρέατα καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών. Σύμφωνα με δηλώσεις του προϊστάμενου της κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας Παναγιώτη Τσιαμπαλή, όλο αυτό το διάστημα έχουν ελεγχθεί πάνω από 80 κρεοπολία και ευτυχώς για το καταναλωτικό κοινό δεν υπήρξαν σοβαρές παραβάσεις. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής εν όψη των εορτών Χριστουγέννου και Πρωτοχρονιάς διενέργησε ελέγχους στην αγορά, στα κρεοπολία και στους χώρους πώλησης κρεάτων, με έκτακτα συνεργεία συναδέλφων, και διαπίστωσε σε 80 κρεοπολία που ελέγχθησαν ότι όλα ήταν σε καλή κατάσταση. Ο κύριος Τσαμπαλής τόνισε μεταξύ άλλων ότι λόγω των πλημμυρών δεν παρατηρήθηκε έλλειψη αμνοερυφίων και μάλιστα ανέφερε ότι καθημερινά χιλιάδες αμνοερύφια της περιοχής εξάγονται αυτές τις ημέρες στο εξωτερικό. Καθημερινά γινόταν σφαγή τουλάχιστον 6-7 χιλιάδες αμνοερυφίων, τα οποία κατά 80-90% πηγαίνανε στην αγορά του εξωτερικού. Εκείνο όμως που τόνισε για άλλη μια φορά ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας είναι η έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό, αφού όπως λέει χαρακτηριστικά, μόνο το 50% των θέσεων καλύπτεται από κτηνιάτρους. Οι συνάδελφοι κάνουν την υπερπροσπάθεια αυτή, καθώς η υπηρεσία μας καλύπτεται κατά 50% σε οργανικές θέσεις από κτηνιάτρους, κάτι το οποίο καθημερινά μας δυσκολεύει και αδυνατούμε ακόμα και μια μέρα άδεια να λείψουμε από την υπηρεσία μας. Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ενημερώνει τους κτηνοτρόφους, εμπόρους και ιδιοκτήτες κρεοπολίων εν όψη και της πρωτοχρονιάς ότι η σφαγή ζώων επιτρέπεται να διενεργείται μόνο σε εγκεκριμένα σφαγεία που διαθέτουν ειδικό κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης. Σφάγια εκτός συγκεκριμένης εγκατάστασης είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.